Το ότι σήμερα συζητάμε στην Επιτροπή αυτό το νομοσχέδιο δείχνει πόσο μακριά είστε από την πραγματικότητα. Αυτή η συζήτηση δεν αφορά εμάς, ούτε τους συνταγματολόγους. Αφορά όλη την κοινωνία. Εμείς εκπροσωπούμε εδώ μέσα, οφείλουμε να φέρουμε εδώ μέσα τη φωνή της κοινωνίας. Και επιλέγετε να μην ακούτε τους φοιτητέ που επί δύο μήνες φωνάζουν με κάθε τρόπο ότι αυτό που κάνετε είναι άδικο. Νομοθετείτε το άδικο. Δεν θέλετε να ακούσετε μαθητές, γονείς, επιστήμονες, την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σας λένε ότι αυτό που κάνετε είναι αντισυνταγματικό. Όχι γιατί παραβιάζει το γράμμα του νόμου αλλά γιατί παραβιάζει το πνεύμα του νόμου, το πνεύμα του άρθρου 16. Καταργείται την ισότιμη πρόσβαση σε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Διαλύεται τα πανεπιστήμια, Στρέφετε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση ενάντια στην κοινωνία. Είστε βαθιά ιδεολειπτικοί, Βαθιά στοχοπροσιλωμένοι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων μιας πλειοψηφίας. Μειοψηφίας, συγγνώμη. Γιατί είναι ιδεολειψία να επιμένετε ότι η συνύπαρξη με τα ιδιωτικά θα αναβαθμίσει τα δημόσια. Όταν ο λαός μαζί στο πετσί του κάθε μέρα τα αποτελέσματα αυτής της συνύπαρξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα δημόσια σχολεία και στα δημόσια νοσοκομεία. Έχετε δογματική αιμονή με τον επί 30 χρόνια στόχο της αναθεώρησης του άρθρου 16. Και επειδή δεν το καταφέρνετε, σκαρφίζεστε τελεολογικές ερμηνείες και τερτύπια. Το νομοσχέδιο αυτό είναι βαθιά αντιδραστικό. Και ως τέτοιο θα πάει να συναντήσει τον νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία ήδη έχετε υποχρεωθεί σε αναδιπλώσεις και αναδιατυπώσεις για να βλύνετε τις αντιδράσεις. Είναι φανερό ότι ούτε δυνάμεις που είναι ξεκάθαρα υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων όπως είναι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν να έχουν σχέση με αυτό που φέρνετε. Έχετε μείνει μόνοι. Μόνοι εσείς απέναντι στην κοινωνία. Το ΚΚΕ έχει δώσει και δίνει όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα ενάντια στην παραπέρα εμπορευματοποίηση τη εκπαίδευση σε όλε τι βαθμίδε. Άρα θα παλέψουμε και αυτό το νομοσχέδιο. Όπω υπόθηκε, το 50% των δημοσκοπήσεων μεσοσταθμικά είναι ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το 50% εκφράζει το κόμμα μα. Χωρί αστερίσκου και προποθέσει. Όταν όλοι οι υπόλοιποι μαζί εκφράζεται το υπόλοιπο. Γιατί και όσοι σήμερα λέτε ότι θα καταψηφίσετε, δεν είστε επί της ουσίας και επί της αρχής ενάντια στα ιδιωτικά, το, παραδέχεστε. Δεν αρνείστε τα δίδακτρα στο δημόσιο, ούτε την αναθεώρηση του άρθρου 16 που τη θεωρείτε προϋπόθεση για να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Λέτε πρώτα η αναθεώρηση ή δεν μας αρέσουν τα κριτήρια που βάζετε κτλ. Μόνο το ΚΚΕ λέει καθαρά όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, όχι στα ιδιωτικά με όποια νομική μορφή και αν έρθουν, όχι στα δίδακτρα σε οποιοδήποτε κύκλο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών, όχι στις πολλέ και διάφορες μορφές επιχειρηματικής δράσης και στην έρευνα μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια όπως γίνεται χρόνια τώρα. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, άλλη μια φορά κάντε την αδικία νόμο. Και έρχεστε στα λόγια μας όταν λέτε ότι ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση υπάρχει. Αυτό λέμε τόσο καιρό. Δεν αποτελούμε εξαίρεση στην Ελλάδα. Ξέρετε τι θυμίζετε, τον Υπουργό Εργασία με τη θεσμοθέτηση του 13 ώρου πριν μερικού μήνε. Νομοθετούμε αυτό που ήδη γίνεται στην αγορά, μα είπε. Αν κάποιο θέλει να εργαστεί 13 ώρε, είναι ελεύθερο να το κάνει. Έτσι κι εσεί. Όποιο θέλει να πληρώσει δίδακτρα, είναι ελεύθερο να διαλέξει τι θα σπουδάσει ανάλογα με την τσέπη του. Ξέρετε, τον περασμένο αιώνα, τον 20ο ενώ, η ιδιωτική και η κατοίκον διδασκαλία αντικαταστάθηκε από συστήματα δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτό ήταν πρόοδος. Ήταν πρόοδος τότε. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, μας γυρνάτε πίσω στον 19ο. Αυτό είναι αναχρονισμός. Αυτό είναι ο αναχρονισμός. Καταργείτε τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Έβε κόφτες πανελλαδικές για τους πολλούς. Μούφα έβε, συγγνώμη για την έκφραση, αγορασμένα απολυτήρια και αγορασμένα πτυχία για τους λίγους. Και αυτό λέτε πρέπει να γίνει, γιατί έτσι γίνεται και σε άλλε χώρε. Και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν το επιτρέπει. Δηλαδή, είναι η μόνη χώρα που δεν επιτρέπει το άδικο. Ε, α είναι. Και μπράβο. Και μπράβο στο φοιτητικό και εργατικό κίνημα που το εμπόδισε τόσα χρόνια. Ισοπεδώνεται την αξία των πτυχίων. Οι τριετή σπουδέ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κολεγίων, που δεν προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν, από την πρώτη στιγμή λέμε, έχω, αναγνωρίζουμε ότι στη χώρα μα χρόνια τώρα λειτουργεί ένα σύστημα παράλληλα με το δημόσιο που είναι αυτό των κολεγίων. Αυτά λοιπόν τα τριετή προγράμματα σπουδών θα οδηγούν σε πτυχία ισότιμα με τα πτυχία των τεταρτοετών και πενταετών σπουδών των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό είναι πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπατε. Και έχετε δίκιο όσοι το είπατε. Και αυτή την πολιτική την έχετε υλοποιήσει και την υπηρετείτε όλοι. Και όχι, δεν έχει γίνει ερήμην σα. Συνειδητά εφαρμόζεται και τη διαδικασία τη Μπολόνια και τη οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση που απορρέουν από αυτή. Πλημμυρίζετε την αγορά με κάθε λογή πτυχία στο ίδιο αντικείμενο για να δημιουργήσετε δεξαμενέ απασχολήσιμων. Αυτό είναι ο στόχο. Πολλών κατηγοριών για να βρίσκουν να ψωνίζουν εκεί μέσα φτηνά οι εργοδότε. Φέρνετε δίδακτρα στα προπτυχιακά. Αυτό κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο, είναι σαφέ. Στα προπτυχιακά των δημόσιων πανεπιστημίων. Όχι μόνο στα ξενόγλωσσα, όπω με τον νόμο Γαβρόγλου, Τώρα και στα ελληνικά. Με δούριο ύπο την εξωστρέφεια και τους αλλογενείς. Και ναι, δεν είμαστε υπέρ της του ΕΑΠ με τον τρόπο που γίνεται. Δεν συμφωνούμε, ποτέ δεν συμφωνήσαμε. Και πάμε σε αυτό για το οποίο γίνεται τόσος λόγος, για την αντισυνταγματικότητα της, του νομοσχεδίου που φέρνετε. Το πνεύμα του άρθρου 16, όπως είπα, είναι η δωρεάν παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ισότιμη πρόσβαση ανεξάρτητα από κύκλου που προέκυψαν μετά από την εφαρμογή τη Μπολόνια. Η οποία στο κάτω-κάτω είναι πολιτική επιλογή. Δεν απορρέει από κάποια ακαδημαϊκά κριτήρια ούτε από κάποια κοινωνική ανάγκη. Πολιτική είναι. Πολιτική που εφαρμόζεται εσεί και οι προηγούμενε κυβερνήσει. Η τελολογική ερμηνεία του συντάγματο για την οποία πολλή λόγο επίση γίνεται. Δεν είναι ουδέτερη ταξικά, ξέρετε. Αν προσεγγίσουμε το Σύνταγμα με κριτήριο τη της κοινωνίας, η τελεολογική ερμηνεία οδηγεί σε επέκταση, σε διεύρυνση του δικαιώματος στη δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν βέβαια κριτήριο είναι οι ανάγκη των επιχειρήσεων και του αστικού κράτους, η τελεολογική ερμηνεία πράγματι οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου και άνοιγμα στα ιδιωτικά. Γι' αυτό συμφωνείτε όλοι εκεί πέρα. Για, γιατί πρέπει να ελαφρυνθεί το κράτος, εκεί συμφωνείτε, από τη δαπάνη και να διαθέσει τους φόρους μας σε χρηματοδότηση επενδύσεων και αμυντικούς εξοπλισμούς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργό πρόσφατα στο Μόναχο. Αυτό κάνετε. Και να σας θυμίσω εδώ κάτι. Το 2018, κατά την τότε συζήτηση για αναθεώρηση του συντάγματος, το ΚΚΕ πρότεινε την επαναδιατύπωση του άρθρου 16 ως εξής. Η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα πλήρης διασφάλιση του ενιαίου και δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας με απαγόρευση στη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Πλήρης κατοχήρωση στη δωρεάν παροχή παιδείας για όσους βρίσκονται στη χώρα. Αυτό ήταν η δικιά μας πρόταση. Και δεν τη στηρίξατε. Μιλάτε για αριστεία. Και αναγνωρίζετε, προσέξτε ηρωνία, αναγνωρίζετε επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτούς που δεν θεωρήσατε κατάλληλους να τους εκπαιδεύσετε στα ελληνικά πανεπιστήμια στο όνομα της αριστείας. Λέτε ότι εξυπηρετείτε την αυξημένη ζήτηση για σπουδές που την προκαλείτε. Γιατί δεν δημιουργείτε περισσότερες θέσεις στα δημόσια αν είναι έτσι. Γιατί δεν επιτρέπετε στους μαθητές να δώσουν όσες φορές θέλουν. Η αριστεία σας εξαντλείται στα κτηριακά και στην εγγυητική επιστολή, την οποία μάλιστα θυμιώνεται στο μισό για να δώσετε κίνητρα για επενδύσει στην περιφέρεια. Επενδυτικά είναι τα κριτήρια. Κριτήριο ακαδημαϊκή αριστεία που λειτουργεί ω κίνητρο επενδύσεων, πρώτη φορά βλέπουμε. Και τι άλλο θα ακούσουμε. Είναι ξεκάθαρο και φαίνεται αυτό από, τις, από το τι προβλέπετε στο νομοσχέδιο, είναι ξεκάθαρο ότι ετοιμάζεται ιδιωτικά εκπαιδευτήρια με τριετή ως επιτοπλίστων προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου με άθλιες σχέσεις εργασίας, με όρους γαλέρας για τα νέα παιδιά με προσόντα, στα οποία υπόσχεστε brain gain και νέες θέσει εργασίας εκεί πέρα. Όπως είναι και ξεκάθαρο, τι εννοείται με τον όρο «ακαδημαϊκή ελευθερία». Τη διαπιστώσαμε. Διαπιστώσαμε την εφαρμογή του Academic Freedom Index στα πρόσφατα γεγονότα στο Harvard, στο UPenn, στο MIT, όταν φοιτητικέ οργανώσεις τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για τη σφαγή στην Παλαιστίνη από το κράτος του Ισραήλ και κατηγορήθηκαν για αντισημιτισμό από τους χορηγούς και τα φαντς που χρηματοδοτούν τα πανεπιστήμια εκεί. Μάλιστα, για εκδίκηση και εκφοβισμό έδωσαν τα ονόματα των φοιτητών που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες στη δημοσιότητα. Μιλάμε για κανονική προγραφή και απέτησαν να μην προσλάβει κανείς τους ποτέ κανέναν από αυτούς που τόλμησαν να συμμετέχουν στι διαμαρτυρίε. Επιπλέον, κατηγόρησαν και τι πριτάνεις των Πανεπιστημίων, έτυχε να είναι και τρει γυναίκε, για αντισημιτισμό, επειδή επέτρεψαν να γίνουν οι διαδηλώσει και δεν έκαναν δηλώσει μετανία. Το αποτέλεσμα, εξαναγκάστηκαν δύο από αυτέ σε παρέτηση και η τρίτη έκανε δήλωση μετανία. Αυτή είναι η ελευθερία σα. Αυτή είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία. Ω εκεί που επιτρέπουν τα συμφέροντα του επενδυτή. Η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και λέγεται Πανεπιστήμιο της Αγοράς. Γι' αυτό και η κυβέρνηση αναφέρεται τόσο καιρό σε διπλή απελευθέρωση. Έχουν χάσει και λέξει στο νοημά του. Απελευθέρωση από τη μια από, τη γραφικ... από την κρατική γραφειοκρατία. Δηλαδή, απόσυρση του κράτους από τη χρηματοδότησή του, παράδοση του δημόσιου πανεπιστημίου στις δυνάμεις της αγοράς. Και δεύτερον, Απελευθέρωση από το κρατικό μονοπόλιο, δηλαδή είσοδο ιδιωτικών πανεπιστημίων στην αναδυόμενη αγορά τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά από την ενέργεια και τα τρένα, ήρθε η ώρα να απελευθερωθεί και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αυτό μα λέτε. Σε έναν λαό που βλέπει λογαριασμό ρεύματο και υδρώνει και φοβάται να τον ανοίξει, που τον έχετε καταντήσει να τζογάρει στα χρωματιστά τιμολόγια, του μιλάτε για άλλη μια απελευθέρωση. Αύριο κλείνει ένας χρόνος από το έγκλημα στα τέμπη. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις συγκλονίζουν όπου και αν γίνονται. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις θα έχεις ξανά το σύνθημα ή τα κέρδη του ή οι ζωές μας. Και μιλάτε για απελευθέρωση και στα πανεπιστήμια. Χρησιμοποιείτε το επίθετο κρατικό. Το ακούσαμε και εδώ πέρα σε αντιδιαστολή με το επίθετο ελεύθερο. Σε ποια ελευθερία αλήθεια ανεφέρεστε. Στι τέσσερι ελευθερίε του Μάστριχτ, φαντάζομαι. ή στην ελευθερία του επιχειρήν, όπω ακούστηκε. Στην ελευθερία που εξαγοράζεται με το βάθο τη τσέπη κάποιου δηλαδή. Γιατί για την ελευθερία του ανθρώπου να ζει χωρί την αγωνία του αύριο, του μεροκάμα ή το βραχνά τη ανεργία δεν γίνεται λόγο. Για την ελευθερία τη δημιουργία που προποθέτει ελεύθερο χρόνο δεν γίνεται λόγο. Χρησιμοποιείται το επίθετο κρατικό, αντί για δημόσιο, λες και υπάρχει σήμερα, αν είναι δυνατόν, δημόσια επιχείρηση, δημόσιος οργανισμός ή δημόσιο ίδρυμα που να μην εξυπηρετεί το κράτος σας, δηλαδή την εξουσία των λίγων που έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας και τον πλούτο της κοινωνίας. Πετάτε και ένα μη κερδοσκοπικό, και νομίζετε ότι ξεγελάτε το λαό. Λε και μπορεί να υφίσταται επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση χωρί κέρδη, είμαστε σοβαροί. Και πάγκο στη λαϊκή να έχει, γιατί αυτό χρησιμοποιείται στου πρωτοετή των οικονομικών σπουδών, έτσι σαν ε, επιχείρημα για τον ανταγωνισμό. Τον μαζεύει και πα σπίτι σου, άμα δεν έχει κέρδη. Τώρα, το αν τα κέρδη τη επιχείρηση μπαίνουν απευθεία στι τσέπε του ιδιοκτήτη, του επιχειρηματία και των μετόχων ή αν επενδύονται σε άλλες επιχειρήσεις των ιδίων λίγο ενδιαφέρει τα υποζύγια, δηλαδή το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, σε αυτέ τι εταιρείε ή του πελάτε που πληρώνουν για τι υπηρεσίε τη, δηλαδή του φοιτητέ που πληρώνουν δίδακτα προκειμένου. Ποιον κοροϊδεύεται λοιπόν με του εφημισμούς τύπου μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Κερδοσκοπικότατα είναι αυτά που φέρνετε. Λέτε επίσης, ότι ο στόχος σας είναι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Πράγματι, τα πανεπιστήμια μας είναι ο στόχος. Αυτά εκπαιδεύουν τους αυριανούς επιστήμονες, το αυριανό ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τους ερευνητές. Αυτά παράγουν νέα γνώση, αυτά διαμορφώνουν κριτήρια ανάπτυξης και μετάδοσης της γνώσης. Είναι κρίσιμος λοιπόν ο ρόλος τους. Γι' αυτό δεν πρέπει να μείνουν ελεύθερα. Δεν πρέπει ο καθηγητής, ο ερευνητής, να λειτουργεί απερίσπαστος από την αγωνία της χρηματοδότησης της επόμενης ημέρας. Και δεν συμβαίνει αυτό ούτε σήμερα στα δημόσια, ούτε στα ερευνητικά κέντρα. Δεν πρέπει ο φοιτητή να αφοσιώνεται απερίσπαστο στις σπουδέ του, χωρί το άγχο τη επιβίωση και τη επόμενη μέρα. Γιατί? Γιατί τότε θα απαιτούν, θα διεκδικούν, θα αμφισβητούν δεν τα θέλετε ελεύθερα. Τα θέλετε πλήρως ελεγχόμενα. Και ο καλύτερος τρόπος ελέγχου, όπως ξέρετε, είναι μέσω της οικονομικής ασφυξίας και όπου δεν, δεν περνάει αυτό και ανοιχτή καταστολή. Τα χρήματα που υπόσχεστε δεν υπηρετούν τις ανάγκες των πανε, πανεπιστημίων. Δεν είναι επιλέξιμες οι ανάγκες των πανεπιστημίων ούτε από το ΠΟΔΟΕ, ούτε από το ΕΣΠΑ, ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και συν αυτό μειώνεται και κατά 70% στο 70% τη χρηματοδότηση με αντικειμενικά κριτήρια. Και τα χρήματα που δίνεται παραπάνω φέτο ούτε καλύπτουν καν τον πληθωρισμό. Μα λέτε ότι προβλέπετε εκατοντάδε εκατομμύρια για εστίες μέσω ΣΔΙΤ, που θα έχουν ενίκιο. Όμω, και δεν θα σταθώ σε αυτό, όμω το κριτήριο δεν είναι ανάγκη των φοιτητών μα. Αλλά η πελατεία που προσδοκάται από το εξωτερικό, σε μια χώρα που ήδη η στέγη είναι δυσέβρετη και πανάκριβη λόγω του τουρισμού, με βάση αυτή την πελατεία θα τιμολογηθούν. Τώρα, για το πού οδηγεί αυτή η ανάπτυξη, αρκεί να δούμε πού και σε τι συνθήκε μένουν οι δάσκαλοι στα νησιά μα, στι αιστείε με που ήδη υπάρχουν, εκδιώχνονται οι φοιτητέ κάθε καλοκαίρι, και έχουμε και ένα παράδειγμα από πιο όριμε αγορέ, όπω είναι στην Καλιφόρνια που οι επενδύσει του Πανεπιστήμιου του Μπέρκλι. Σε φοιτητική στέγη οδήγησε σε τρελό ράλι τιμών που άφησε όλη την περιοχή που άφησε άστεγο του εργαζόμενου του Πανεπιστημίου. Και κατέβηκαν πέρυσι σε πολλών εβδομάδων απεργία και κέρδισαν. Αλλά αυτοί είναι οι κανόνε τη αγορά. Και μία ερώτηση, μια διευκρινιστική ερώτηση. Έχετε δηλώσει ότι τα ιδιωτικά θα έχουν πτυχία με εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν βλέπουμε κάτι στο νόμο. Πώς θα το κάνετε αυτό με προοδικό διάταγμα, με ΚΙΑ, με τα εκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα υφιστάμενων τίτλων σπουδών των πανεπιστημίων μας. Τι θα γίνει με σχολές μηχανικών των πρώην ΤΕΙ και τα λοιπά. Και κλείνοντας, μιλά, μιλάτε για παθογένειες που θέλετε να διορθώσετε. Και εννοείται πρακτικά και συνήθω την αδυναμία σα να επιβάλλετε σιγή νεκροταφείου στη νέα γενιά. Για να είμαστε ξεκάθαροι, εμεί δεν υπερασπιζόμαστε το σημερινό πανεπιστήμιο. Ναι, έχει παθογένειες. Έχει υποφέρει από τη διάσπαση πτυχίου επαγγέλματο, την ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα με όρου και απαιτήσει του 21ου αιώνα, τι προβληματικέ απαρχαιωμένε υποδομές, τα πτυχία πολλών ταχυτήτων, τους ταξικούς φραγμούς. Καμιά από αυτές τις παθογένειες δεν διορθώνεται από το νομοσχεδιό σας. Ίσα ίσα εντείνονται. Τι υπερασπιζόμαστε όμω. Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα και τι ανάγκε των παιδιών τη λαϊκή οικογένεια, τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια, του όρου αναπαραγωγή του επιστημονικού δυναμικού, δηλαδή πώ και με τι όρου εκπαιδεύεται σήμερα ένα μελλοντικό ερευνητή, ένα υποψήφιο διδάκτορα, για παράδειγμα, όταν το κουμάντο το κάνουν οι εταιρείε και σήμερα. Την πραγματική ακαδημαϊκή ελευθερία, αυτά υπερασπιζόμαστε. Ακόμα και τώρα δεν είναι αργά να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο. Και σα καλούμε να το κάνετε. Γιατί θα διαλύσει τα πανεπιστήμια μα. Γιατί τα πανεπιστήμια είναι δικά μα. Έχουν φτιαχτεί από τον πλούτο που εμεί παράγουμε και τα θέλουμε για τι μορφωτικέ ανάγκε των παιδιών μα και τι ανάγκε τη κοινωνία. Όχι για να δίνουν στα παιδιά μα πιστοποιητικά μια χρήση. Ούτε για να εκπαιδεύουν γιατρού, μηχανικού, λογιστέ, δασκάλου, καλλιτέχνε που θα μα προσφέρουν τι πολύτιμε υπηρεσίε του με κριτήριο το βάθο τη τσέπη μα. Τι επόμενε μέρε θα φανεί ξεκάθαρα πού είναι η πραγματική διαχωριστική γραμμή μεταξύ συντήρηση και πρόοδου. Θα φανεί ποιο είναι με τι ανάγκε των πολλών και ποιο με τα συμφέροντα των λίγων. Γιατί αυτό το τραγικά απαράδεκτο νομοσχέδιο δεν είναι κεραυνό σε νεθρία. Ήρθε και κούμποσε μέσα στη θήκη που έφτιαξε ο νόμο Πλαίσιο του 22, γνωστό ω νόμο Κεραμαίο. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, βάδισε στο δρόμο που είχε ανοίξει ο 4009, γνωστό ο νόμο Διαμαντοπούλου. Όταν τότε το ΚΚΕ λέγαμε τότε για επιχειρηματική λειτουργία και δίδακτρα στα προπτυχιακά, Εισπράταμε ηρωνίε στη καλύτερη. Κυρίε και κύριοι τη αντιπολίτευση, τα πράγματα είναι απλά. Θα συμφωνήσω και συμφωνούμε ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι επιχειρήσει. Άρα, λοιπόν, όπω είπε ο, ο εισηγητή της ε, αντιπολίτευση, συμφωνείτε ή όχι με την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάρτε θέση ακόμα και αν την έχει τηλοποιήσει μέχρι τώρα. Γιατί εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, οδηγεί αυτή η πολιτική. Γιατί σήμερα, στον 21ο αιώνα, προοδευτικό, είναι το πανεπιστήμιο σε μια κοινωνία που η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι κόστος και το εμπόριο ελπίδων δεν είναι όφελος. Σύγχρονο είναι το πανεπιστήμιο που παράγει νέα γνώση και προσφέρει σπουδές υψηλού επίπεδου συνδεδεμένες με επαγγέλματα και εργασιακές συνθήκες αντάξιες της επιστημονικής πρόοδου. Και ελεύθερο, πραγματικά ελεύθερο, είναι το Πανεπιστήμιο με σταθερή κρατική χρηματοδότηση και επαρκή στελέχωση με μόνιμες θέσεις εργασίας όλων των κατηγοριών για να μην είναι άθυρμα των πρόσκαιρων αναγκών της αγοράς και υποδουλωμένο στα συμφέροντα των χρηματοδοτών. Εμείς για αυτό το Πανεπιστήμιο αγωνιζόμαστε και σε αυτή τη μάχη καλούμε σε συμπόρευση τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ για την ανοχή.